Κοιτάξτε, ήταν βέβαιο ότι ο καιρός δεν ήταν καλός. Ας πείτε ότι περίπου στις 10 η ώρα στη Δράμα άρχισαν οι βροχές, κατετίδα κλπ. Έτσι είχαμε κακοκαιρία και στην πόλη δηλαδή. Αλλά τώρα ήταν για το επίμαχο θέμα. Όταν βρισκόμαστε στο βουνό και κουβαλάμε όπως κουβαλούσαν οι αθλητές, τα μπαστούνια τα μεταλλικά τα οποία διευκολύνουν στην διάρκεια του αγώνα, στις αναβάσεις κυρίως, ναι. Είναι τα πρώτα που πετάμε. Μάλιστα. Τα μεταλλικά μπαστούνια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ένα κεραυνό. Δεύτερον, ότι βρίσκουμε την πιο κοντινή χαράδρα και κατεβαίνουμε μέσα σε χαράδρα, έστω σε βαθούλωμα, σε ναι. ένα λάκκο, οτιδήποτε. Και κυρίως δεν είμαστε και όρθιοι. Mm-hmm. Ναι, ξαπλώνουμε δηλαδή να περάσει όταν βλέπουμε ότι η καταιγίδα αυτή έχει πάρα πολλές βροντές, αστραπές κλπ. Έτσι, εάν βεβαίως τα παιδιά κινούνταν, δεν το ξέρω αυτό το σημείο, κινούνταν και κοντά στα lift, στο lift, αυτό είναι και ένα πρόσθετο σημείο το οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε, να απομακρυνθούμε δηλαδή από μεταλλικές κατασκευές. Μάλιστα. Έτσι, αλλά κυρίως είναι να ξεφορτωθούμε και μάλιστα ό,τι μεταλλικό έχουμε. Δεν ξέρω επιστημονικά, mm-hmm. αν και τα GPS μπορεί να προκαλέσουν, δεν το ξέρω. Μάλιστα. Αυτό απλώς το η εμπειρία και η ενασχόλησή σας με το βουνό στα τόσα χρόνια, κύριε Καναρά, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μεταφέρεται σε όλους εμάς. Προσπαθούμε να μην εξέχουμε από την επιφάνεια της γης, δεν έχουμε μεταλλικά αντικείμενα πάνω μας και περιμένουμε να κοπάσει οποιαδήποτε τέτοιου είδους ένταση. Ακριβώς. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Να μην πω ότι τα παιδιά δεν ήταν έμπειρα, εν πάση περιπτώσει μπορεί να συνέβη κάτι από όλα αυτά. Ήταν πάρα πολύ έκτακτη κακοκαιρία. Ήταν πολύ ξαφνική. Μα έτσι είναι τα μπουρίνια και οι κακοκαιρίες, έτσι έρχονται στο βουνό τέτοια εποχή. Δεν είναι χειμώνας, δηλαδή ενδεχομένως και ένα χαλάζι θα μπορούσε να συμβεί.